Στην του Νοεμβρίου. πρωταγωνιστής είναι ο προπολογισμό τη επόμενη χρονιά. Βρίσκεται ε, ήδη ε, στη Βουλή. Προφανώ το σημαντικότερο ε, νομοσχέδιο της χρονιά, με ξεχωριστή συμβολική αλλά και ουσιαστική ε, σημασία. Συμβολική, διότι μου υπενθύμησαν ότι συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την υποβολή του πρώτου λογαριασμού εσόδων και εξόδων όπως λεγόταν τότε, του επαναστατημένου έθνους για το έτος του 1823 και προφανώς ουσιαστική διότι η ανάγκη ελέγχου των δημόσιων οικονομικών είναι εξαιρετικά επίκαιρη σε κάθε εποχή, πόσο μάλλον τώρα, ειδικά σε αυτή την εποχή της διεθνούς αναστάτωσης την οποία διανύουμε και όπως θα εξηγήσει στη συνέχεια πιο αναλυτικά και ο υπουργό Οικονομικών, ο φετινός προπολογισμό. Αποδεικνύει έμπρακτα, πιστεύω, ότι η άλλη όψη της οικονομικής μας πολιτικής είναι η κοινωνική φροντίδα. Οι επενδύσεις φέρνουν νέες δουλειές και τα αυξημένα έσοδα του δημοσίου μας επιτρέπουν να στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και όλα αυτά ενώ η χώρα παραμένει σταθερή σε μια προοδευτική τροχιά παρά την παγκόσμια αναταραχή. Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση όπου οι συνήθως ψυχροί αριθμοί αποτυπώνουν πολιτικές επιλογές με επίκεντρο τον πολίτη. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αναλυτικά και τους αριθμούς στην συνέχεια. Προβλέπουμε ανάπτυξη πολύ μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό ε, μέσο όρο για το 2023, ενδεχομένως και, και τριπλάσια. Ρεκόρ συνεχίζουν επίσης να καταγράφουν και οι εξαγωγές, αλλά και τα έργα τα μεγάλα, αποκλιμακώνοντας τα ενεργεία συνολική μείωση που έχει ξεπεράσει πια τις πέντε μονάδες. Οι εργαζόμενοι έχουν ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια 100.000 συμπολίτε μα. Έχουμε καταφέρει να πετύχουμε, να μειώνουμε τους φόρους, αλλά ταυτόχρονα να αυξάνουμε τον δημόσιο πλούτο μας. Προφανώς, το έχουμε πει πολλές φορές, η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες. Ο πληθωρισμός δροκανίζει το εισόδημα των οικοκυριών. Όλα όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι η εθνική οικονομία αντιστέκεται. Και ακριβώς είναι αυτή η συνετή πολιτική, την οποία ακολουθήσαμε εδώ και μια τριετία, που μας επιτρέπει πια στο φετινό προϋπολογισμό να συμπεριλαμβάνουμε γενναίες πρωτοβουλίε, όπως η οριστική και μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύους πια για όλους, μονιμοποίηση δηλαδή για τους ιδιωτικούς υπαλλήλου και κατάργηση πια για τους δημόσιους υπαλλήλου και για τους συνταξιούχους νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, τρίτη στη σειρά, η οποία θα έρθει τον, τον Μάιο. Και βέβαια από τις αρχές του 2023 αυξήσεις ύψους 7,75% στο σύνολο, σύνολο των συντάξεων για την ακρίβεια, όπως μας είπε και ο Υπουργός, 2.499.258 δικαιούχοι. Το τελευταίο πιστεύω ότι αξίζει μια ιδιαίτερης προσοχής, όχι μόνο γιατί συμβαίνει μετά από δέκα και πλέον χρόνια, αλλά γιατί αφορά μια μεγάλη κοινωνική ομάδα, πρωτίστως πιο αδύναμος των πολιτών μας, αλλά και πολιτών που βρίσκονται στις παρυφές τη μεσαίας τάξης. Αυξήσεις επίσης θα δουν και ε, οι γιατροί του ΕΣΥ, βελτιώσεις θα δουν οι ε, ε, ε μα μέσω παρέμβασης στα επιδόματά τους, ενώ προφανώς θα συνεχιστούν και τα αναχώματα στην ενεργειακή κρίση και στην ακρίβεια από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε προπολογίσει παραπάνω από 8 δισεκατομμύρια για επιδοτήσεις στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο και έχουμε ακόμα και ένα έκτακτο απόθεμα ύψους 1 δισεκατομμύριου στην περίπτωση που χρειαστεί να καλυφθούν και άλλες έκτακτες ανάγκες. Αυξάνουμε και άλλο το, τα κονδύλια για το ε, επίδομα θέρμανσης και προβλέπουμε φυσικά πάντα και πρόσθετες ενισχύσεις τόσο για τους αγρότες όσο και για τους κτηνοτρόφους μας ώστε να αμυνθούν στο αυξημένο κόστος λιπασμάτων και ζωοτροφών. Τέλος, να πούμε ότι προβλέπουμε για τη διετία 2022-2023 αμυντικές δαπάνες ύψους σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν υπάρχει πρόοδο στη χώρα μα χωρί ασφάλεια, ούτε προφανώ ευημερία χωρί εθνική ανεξαρτησία και προάσπιση της εθνικής κυριαρχία. Τα παραπάνω δεν αλλάζουν, όπω είπα, τον ανηφορικό δρόμο τον οποίο έχουμε μπροστά μα. Συνέπειε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζουν να σφίγγουν την παγκόσμια οικονομία, η οποία Επιβραδύνεται. Πολλέ χώρε τη Ευρώπη, εμεί δεν θα είμαστε μία από αυτέ, θα δουν ύφεση το 2023. Οι επόμενοι μήνε θα είναι δύσκολοι θα είναι αβέβαιοι. Όσα λοιπόν επικαλούμαστε σήμερα νομίζω ότι είναι αφορμέ για να, για να κοπιάζουμε και όχι για να κομπάζουμε. Πιστεύω ότι οι πολίτε αναγνωρίζουν συνολικά την προσπάθειά μα, νιώθουν ότι η πολιτεία είναι δίπλα του, ότι εξαντλεί όλε τι δυνατότητε τι οποίε έχουμε αλλά ταυτόχρονα δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να υποκύψουμε στα νέα δώστα όλα και στις ψεύτικες λύσεις του λαϊκισμού. Άλλωστε, χάρη σε αυτές τις κοπιώδεις προσπάθειες, τις οποίες όλοι καταβάλαμε, το δημόσιο χρέος υποχώρησε κατά σχεδόν 50 μονάδες τα τελευταία τρία χρόνια. Είμαστε η χώρα με τη γρηγορότερη αποκλιμάκωση δημοσίου χρέους ως Ποσοστό επί του ΑΕΠ στην Ευρώπη, μια χώρα η οποία πια είναι εκτό εποπτεία. Μια χώρα η οποία το 2023 θα επιστρέψει στα πρωτογενή πλεονάσματα, ετοιμάζεται να εισπράξει τι τελευταίε επιστροφέ από τα κέρδη τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα, των γνωστών ΑΝΦΑΣ που εκκρεμούσαν από την εποχή τη προηγούμενη κυβέρνηση. Αναμένεται επίση, ελπίζουμε και σήμερα, η απόφαση για την εκταμείευση. Τη δεύτερη δόση, γύρω στα 3,5 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψη, νομίζω ότι είναι μια κίνηση που βάζει και μια ευρωπαϊκή σφραγίδα στην σωστή διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων από την κυβέρνηση, αλλά απαντά και στα ανεύθυνα λόγια τα οποία ακούγονται τελευταία περί αναδιαπραγμάτευση ή επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψη. Αυτά είναι κεφάλαια τα οποία θα τονώσουν την πραγματική οικονομία στο σύνολό τη και θα στηρίξουν ολόκληρη την κοινωνία, δημιουργούν ελπίδα στου πολλού ίσως κάποια ανησυχία σε λίγους. Ας είναι, γιατί όπως είπα και με αφορμή το καλάθι του νοικοκυριού, είμαστε μια κυβέρνηση που είμαστε με τη χώρα και είμαστε με τους πολλούς. Ορισμένοι ισχυροί σίγουρα δεν ενδιαφέρονται για το καλάθι. Ξέρω όμως ότι αυτή η πρωτοβουλία, χωρίς να είναι πανάκια, συνδυαστικά με άλλα μέτρα στήριξης, έχει καταφέρει να ανακουφίσει τους πιο αδύναμους. είναι σαφές ότι οι τιμές έχουν ανασχεθεί στα βασικά Αγαθά, ότι έχει δημιουργηθεί ένας υγιής εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Ένα στα πέντε προϊόντα έχουν πια μείωση. Όσοι λοιπόν λιδωρούν το καλάθι ας σκεφτούν καλύτερα τα δικά τους λάθη. Και όλα αυτά ασφαλώς, για όλα αυτά θα μιλήσουμε και στη διαδικασία της ψήφισή του προϋπολογισμού, ότι θα έχουμε και πάλι ενεργή συμμετοχή από την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Αλλά σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να εξετάσουμε και άλλα κρίσιμα νομοσχέδια. Το νομοσχέδιο για το απόρριτο των επικοινωνιών, το οποίο θα ψηφιστεί πριν το τέλος του χρόνου, ε, αλλά και η ε, ε, πρωτοβουλία μας ε, θα παρουσιαστεί για την για τη ψυχική υγεία όπου έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα πρόοδου για ένα θέμα το οποίο και πολύ καιρό ε, στο οποίο δεν αποδίδαμε την απαραίτητη σημασία ως ε, 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 ως πολιτεία ε, να κλείσω με το μήνυμα που ε, εκπέμπει συνολικά η οικονομική μας πολιτική που είναι ένα μήνυμα σιγουριάς αλλά και ρεαλισμού, αλλά και ένα μήνυμα συγκρατημένη αισιοδοξία. θα έλεγα ότι ο φετινός προπολογισμό ανταποκρίνεται στα τρία μεγάλα εθνικά ζητούμενα τη συγκυρία. Υπηρετεί δηλαδή και τη σταθερότητα και τη συνέπεια και την συνέχεια. Και πρώτα απ' όλες, την δέσμευσή μα απέναντι στον ελληνικό λαό να αγωνιζόμαστε σκληρά για να χτίσουμε ένα σύγχρονο κράτο που βαδίζει μπροστά και στοχεύει ψηλά. Αυτήν την δεσμευσή μας την υλοποιούμε και θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για αυτή. Κλείνοντας, να εκφράσω την ικανοποίησή μου, αγαπητέ Υπουργέ, για το γεγονός ότι προδέσαμε γρήγορα και αναρτήσαμε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την προσιτή στέγη. για τους νέους. Τρεις μήνες αφότου, κάναμε τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκη. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει κινητοποιήσει το ενδιαφέρον της κοινωνίας, ειδικά της, της νέας γενιάς. Και πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε πολύ σύντομα για να υλοποιήσουμε τις πρόνοιές τους ειδικά όσον αφορά το, το κομμάτι των, των επιδοτούμενων δανείων για νέους είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία ολιστική πρωτοβουλία την οποία αναλαμβάνουμε για το κρίσιμο ζήτημα της στέγης και πιστεύω ότι θα βρει πολύ θετική ανταπόκριση στην κοινωνία.